Guest star ήταν χθες το βράδυ ο Χρήστος Δάτης στο γνωστό νυχτερινό κέντρο Λανώτε. Μια διαφορετικού τύπου Δευτέρα, πιο κλαμπίστικη, πιο... Εντάξει, άσε το ροκ, γιατί τώρα έχει γίνει η γιαγιά μου ροκ. πιο ελεύθερη ας το πούμε. Ο Χρήστος Δάτης ανέβηκε στην πίστα και τραγούδησε παλιές και νέες του επιτυχίες, ξεσηκώνοντας το κοινό που τον παρακολουθούσε. Ο τραγουδιστής δέχτηκε με χαρά την πρόσκληση των παιδιών του Greek Idol να εμφανιστεί μαζί τους. Αφού, όπως είπε στο Star, του αρέσει να συνεργάζεται με νέα παιδιά χωρίς να κολλάει στην ταμπέλα του reality. Μου αρέσει να παίζω με νέους ανθρώπους, να είμαι με νέους ανθρώπους, να βρίσκομαι ανάμεσά τους. Νιώθω κι εγώ νέος ακόμα, πολύ νέος. Ακόμα στην αρχή νιώθω ότι είμαι. Είναι μια πολύ περίεργη εμπειρία, με την καλή έννοια βέβαια. Είχαμε πολύ καιρό να βρεθούμε όλοι μαζί, γιατί το καλοκαίρι ήμασταν αλλού πιο πολύ. Και είναι ώρα που ξαναβρισκόμαστε όλοι μαζί σαν μια παρέα. Ορκίζομαι, παιδιά. Αν ήταν άσχημα, θα σας έλεγα κάτσε σπίτι, δες τηλεόραση, πάμε καλά. Αλλά περνάμε καλά. Εγώ προσωπικά δεν το βλέπω και σαν δουλειά, αν με ρωτάς. Δηλαδή, μ' αρέσει αυτό που κάνω, δεν μπορώ να το αφήσω. Πάρα πολύ ωραίες βραδιές και θα συνεχιστούν, είμαι σίγουρη. Παιδιά, sorry, πρέπει να δηλώσω ότι τον αγαπάω πάρα πολύ αυτόν εδώ. Το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ο Χρήστος Δάτης διασκέδασε με την Τζέννη στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται ο Πάνος Κιάμος. Πλάνα είναι από τη σελίδα του Facebook του Ποσειδώνα. Είναι μία από τις σπάνιες εμφανίσεις του Χρήστου Δάτη με την Τζένιαν και τώρα που πλησιάζει η έκδοση του διαζυγίου του με την Φλόρα, θα τους βλέπουμε συγκεκριμένα. Δεν μπορώ, τα πρώτα Χριστούγεννα. Τα πρώτα, ναι. Πώς νιώθεις γι' αυτό? Είμαι πανευτυχής. Δεν μπορώ να σε περιγράψω.